Λοιπόν, κύριε Γρηγορίου, είστε πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Οίκων Ευγυρίας. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε για αυτό το θέμα. Όντως τους κούρεψαν γουλή τους ηλικιωμένους? Αυτά έχουμε ακούσει, κύριε Κημήτρη. Δεν ξέρουμε καν ποιον ίδρυμα είναι. Ναι. Ρώτησα επανειλημμένως στα μέλη μας, τη Λεμεσόν, δεν έχουν ιδέα. Σίγουρα δεν είναι μέλος μας, γιατί έχω ενημερωθεί από τα μέλη στη Λεμεσό ότι δεν είναι ο δικός τους οίκος που έχει αναμειχθεί. Μπορούν να κάνουν τέτοιο πράγμα χωρίς τη συγκατάθεση των ανθρώπων? Εμείς έχουμε καταδικάσει από εχθές, μιλούμε στα ραδιόφωνα και το πρωί και στις τηλεοράσεις. Το ξέρουμε, γι' αυτό σας έχουμε κοντά μας. Θέλουμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο. Ηλικιωμένοι είναι τα τόσο γλυκά πρόσωπα. Όλοι υπάρχει αυτή η συμπάθεια. Ακριβώς. Γιατί θέλουμε να περνούν καλά, να νιώθουν ασφάλεια. Και όχι να μπαίνουν σε έναν ίδρυμα για να μην ξέρουν τι τους περιμένει το επόμενο λεπτό. Σαν σύνδεσμος κάνουμε πάρα πολύ προσπάθεια. Αξίζουν να βγάλουμε αυτή την προσοχή, το σεβασμό μας, μεγάλωσαν. Είναι οι γονείς μας, Ακριβώς. Αυτό εννοείται. Είναι καταδικαστέων αυτό που έγινε, για μένα τουλάχιστον σαν πρόεδρος. Όλοι λένε ότι έχει γίνει καταγγελία, οπότε... Νομίζω θα έχουμε σε λίγο την κυρία Λωτίδου. Να μας μιλήσει. Την έχουμε. Ωραία. Πάμε στην κυρία Λωτίδου, είναι Επίτροπος Διοικήσεως. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κημήτρη. Λοιπόν, όπως με πληροφορούν οι συνεργάτες μου, πήγατε σήμερα επί τόπου. Μάλιστα, σήμερα επισκέφτηκα δύο λειτουργίες του γραφείου μου. Στις σχετικές στέγες ηλικιωμένων είναι δύο οι καταγγελίες που έχουμε για δύο περιστατικά διαφορετικά που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Έχει ολοκληρωθεί η επιτόπια επίσκεψη. Έχουν καταγραφεί παρατηρήσεις, τις οποίες αναμένεται να αξιολογήσει τώρα το γραφείο μου και να προβούν σε σχετικές τοποθετήσεις. Μπορούμε να περιγράψουμε, κυρία Λωτίδου, τι ακριβώς έχει καταγγελθεί στη μία και στην άλλη περίπτωση? Στην μία περίπτωση είναι η παρά τη θέληση του, το παρά τη θέληση του σκούρεμα που έχουν υποστεί οι ηλικιωμένοι. Και στον άλλη έχει γίνει μια καταγγελία για ξυλοδαρμό, ο οποίος εξετάζεται. Είναι ισχυρισμός. Από μια πρώτη επικοινωνία που είχατε με τους λειτουργούς του γραφείου σας, τι σας είπαν? Δηλαδή πήγαν, είδαν όντως κουρεμένους ηλικιωμένους? Δεν μπορώ να σας πω τώρα πριν τους δω διαζώσεις και εδώ τι έχουν καταγράψει. Θα είναι λίγο πρόωρο και λίγο επικίνδυνο. Οπότε μόλις έχω τα ακριβή στοιχεία τα οποία θα μου φέρουν ενώπιό μου, θα μπορώ να σας... Τα επόμενα βήματα τώρα σε σχέση με αυτές τις δύο καταγγελίες, ποια θα είναι, εξέτασή τους και από εκεί και πέρα τι σκέφτεστε εσείς να πράξετε? Αν τα ευρήματα είναι αυτά που έχουν καταγγελθεί. Εάν τα ευρήματα είναι αυτά που έχουν καταγγελθεί, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει θέμα εξευτελιστικής μεταχείρισης στο ένα και στο άλλο καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιώματος ζωής, σωματικής ακεραιότητας κτλ. Οπότε είναι πολύ σοβαρά, γι' αυτό θα πρέπει να εξεταστούν και οι δηλώσεις μας να είναι με φιδό. Εφόσον διαπιστωθούν αναντίλεκτα, θα προβούμε σε ορισμένες εισηγήσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Ωραία. Οι δύο καταγγελίες αφορούν και δύο ξεχωριστά γυροκομεία ή είναι δύο καταγγελίες από ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στον ίδιο οίκο ευγυρίας? Είναι ξεχωριστά οι οίκοι ευγυρίας που ανήκουν, από ό,τι φαίνεται, στον ίδιο ιδιοκτήτη. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Λωτίδου, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Κύριε Αντωνίου, ακούσαμε και την Επίτροπο και την κυρία Γρηγορίου. Τι φτάνει κοντά σας πρώτα, να έτσι να βάλουμε κάτω τις πληροφορίες? Κοντά μας φτάνουν αρκετές καταγγελίες, μπορώ να πω, από συγγενείς σε εισαγωγικά των θυμάτων ή και εκτός εισαγωγικών, οι οποίες αφορούν κακομεταχείριση ή παραμέληση ηλικιωμένων. Και έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν βάζουμε όλα τα ιδρύματα στο ίδιο καζάνι. Όχι. Μιλούμε γιατί υπάρχουν ιδρύματα τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά, πραγματικά εξαιρετική δουλειά, με πολύ ψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αλλά υπάρχουν και άλλα ιδρύματα που χρήζουν φοβερή βελτίωση. Γιατί όμως ένα γυροκομείο να πάει και να κουρέψει τους ανθρώπους χωρίς να ζωήσει? Δηλαδή, αυτό δείχνει μια προβληματική κατάσταση. Δεν το είχαμε παρατηρήσει από πριν. Δεν είχαν γίνει άλλα πράγματα. Δηλαδή, είναι τώρα να πιστέψουμε ότι αυτό είναι το σημείο 0 που θα μας δείξει την κακοδιαχείριση σε αυτό το γυροκομείο? Είναι η κορυφή του παγόβουνου.
πραγματικά είναι η κορυφή του παγόβου. Γιατί το λέτε αυτό, έχουμε και άλλες καταγγελίες που μας οδηγούν στην κορυφή. Ναι, υπάρχουν και άλλες καταγγελίες. Δηλαδή πείτε μας, τι σημαίνει παράδειγμα, είτε κακομεταχείριση είτε παραμέληση ηλικιωμένη. Να τους ξυπνάς η ώρα 3 το πρωί, να τους κάνεις μπάνιο, γιατί πρέπει να αλλάξει βάρδια και να τους βρουν καθαρούς. Ή να μην τους δίνεις τα φάρμακα τους. Να αναγκάζονται οι συγγενείς να πηγαίνουν στα συγκεκριμένα γυροκομεία και να τους δίνουν τα φάρμακα να τα πιούν, γιατί δεν τους τα δίνουν οι φροντίστριες ή οι νοσοκόμοι κλπ. Ή να μην τους κάνουν μπάνιο για μια εβδομάδα. Ή να μην έχουν κλιματιστικό στο χώρο. Με τις θερμοκρασίες στα σαραντάρια που είναι στην Κύπρο, να μην υπάρχει. Ποιος κάνει αυτό? Αυτά είναι ακραία, κύριε Κημητρή. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιος συγγενής ηλικιωμένου να μπαίνει στο ίδρυμα, να μην βλέπει κλιματιστικό, να είναι ο δικός του άλουτος, να κουρευτεί και να συνεχίζει να τον έχει εκεί. Κάτι φταίει. Σίγουρα κάτι φταίει. Εσείς, αν πάτε και βρείτε το δικό σας σε τέτοια κατάσταση, θα συνεχίσετε να τον έχετε εκεί? Όχι, αλλά. Τι φταίει. Γιατί δεν μετακινείται ο ηλικιωμένος? Ναι, τώρα μπορεί κάποιος να μας πει, μα είναι κοντά μας. Μπορεί να είναι κοντά του, αλλά δεν περνά καλά. Ένα σίγουρα, το δικό όχι, μου, δεν έχει δικαιολογία. Ή επειδή είναι πιο φτηνό, ή επειδή είναι πιο κοντά. Αντί να κάνω 10 λεπτά να το δει. Τα γυροκομεία, αν έχουν τις ηθίκες κλιματιστικά και όλα αυτά. Βεβαίως ελέγχονται. Δεν θα λειτουργούσαν. Έχει κόσμο που μπαίνει, βγαίνει στο ίδρυμα και βλέπει το τους δικούς του. Για να συνεχίζουν να υπάρχουν, σημαίνει ότι κάτι κάνουν καλό. Για να είναι εκεί οι πελάτες. Mm-hmm. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για τους πελάτες οι οποίοι ο κύριος Αντωνίου λέει ότι κακομεταχειρίζονται, αν είναι δυνατόν να αλλάξει η βάρδια η ώρα 3 τα μεσάνυχτα. Ένα αλλάζει βάρδια, εγώ πιστεύω, η ώρα 3 τα μεσάνυχτα, εκτός από ακραίες καταστάσεις. Είναι ο νυχτερινός, είναι ο πρωινός, απογευματινός. Άρα λέτε, θα έχουν προϋπολογίσει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες, μπάνιο, φαγητό, και είναι στην ίδια βάρδια και πάει το βράδυ. Τα μεσάνυχτα μπάνιο, ίσως να υπάρχουν. Γιατί όμως ακούμε κατά καιρούς κατά. Δεν είναι όλες οι καταγγελίες, εγώ πιστεύω, σωστές. Μπορεί να είναι και σωστές, αλλά υπάρχουν και ακρότητες από συγγενείς κάποτε. Λέω. Γίνεται η ώρα 3 τα μεσάνυχτα όμως. Είναι οι γονείς τους, είναι τα αγαπημένα ναι, πρόσωπα. Ενδεχομένως υπάρχει μια ευαισθησία, αλλά δεν πόσο είμαι να κάτσει να πλάσει κάποιος μια ιστορία που τους ξύπνησαν και τους κούρεψαν. Να πω ότι τους ξυπνάει η ώρα 5, ναι, μπορεί να το κάνει κάποιος. Αλλά η ώρα 3 τα μεσάνυχτα να ξυπνήσει τον ηλικιωμένο, να τον βάλεις μέσα στο μπάνιο, να πάρει να ξανακινηθεί. Δεν δικαιολογείται. Ο ηλικιωμένος κάπου μπορεί να ξυπνήσει και 6, μπορεί να ξυπνήσει και 10 αν επιθυμεί. Έτσι άρα είναι. Τι λέτε, είναι στο σπίτι του εκεί, προσπαθούμε να είναι στο σπίτι του. Είναι καλή κατάσταση στους οίκους εμπειρίας. Εγώ πιστεύω ότι τα πλήστα είναι καλά. Mm-hmm. Ορισμένα τα οποία δεν λειτουργούν σωστά, έχουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες, μπορούν να περάσουν, και να ελέγξουν. Και ελέγχουν τα γυροκομεία. Κανονικά είναι το γραφείο ευημερίας για τον έλεγχο. Σε ποια συχνότητα είναι η έλεγχη? Εξαρτάται και από την πόλη, εξαρτάται από το προσωπικό που διαθέτουν. Συνήθως ελέγχουν. Περνούν το καλοκαίρι για να δουν τα air condition, το χειμώνα για τις θερμάσεις. Εμένα προσωπικά έτυχε μου να περάσει κάποιο λειτουργός την ημέρα των Χριστουγέννων. Α, για να δει τι γίνεται την περίοδο για να δει αν έχουμε τις θερμάσεις μας. Κύριε Αντωνίου, και σε όλα τα άλλα κάπως είναι διαφορετική την κατάσταση, κυρία Γρηγορίου. Ναι, γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι δεν είναι όλα τα ιδρύματα το ίδιο. Σωστό, το ίδιο. Και οι έλεγχοι γίνονται, αλλά δυστυχώς είναι μια χούφτα άνθρωποι κοινωνική λειτουργή που δεν μπορούν να ελέγχουν ανά το Παγκύπριο 120-130 ιδρύματα, νηπιαγωγεία κλπ. Και σε μια συχνότητα που να μας και την ίδια στιγμή. Ακριβώς. Έφυγε το γραφείο, μπορούν να συμβεί κάτι. Συμφωνώ μαζί. Και λέω εγώ ότι υπάρχουν και προσωπικών, το οποίο μπορεί. Όχι, προσωπικών ιδρυμάτων, το οποίο μπορεί να μην κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν λέμε ότι όλα τα ιδρύματα έχουν το τέλειο προσωπικό. Ακριβώς. Αυτό όμως το προσωπικό, άμα περιέλθει στην αντίληψη του ο ιδιοκτήτη, πρέπει ή να απολυθεί ή να του γίνει σύσταση και αν δεν συμμορφωθεί, σίγουρα να φύγει. Αλλά κάποιο πρέπει και να το εντοπίσει. Μπορεί ο ιδιοκτήτη να μην είναι την δεδομένη στιγμή εκεί που έγινε το περιστατικό. Μπορεί να έχει κάποιο δικό να το αναφέρει. Ναι. Μόνο έτσι είναι να διορθωθούν τα πράγματα. Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι πρέπει να αλλάξουμε κάπως και την νοοτροπία μας. Είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις, αλλά είναι και συνάμα λειτουργήμα, γιατί προσφέρουν υπηρεσίες σε ψυχές. Και η εισήγησή μας είναι να ενισχυθεί το Γραφείο Κοινωνικής Εφημερίας με ανθρώπινο δυναμικό, να ενισχυθούν ή να βρουν τους τρόπους τα ιδρύματα τα οποία χρήζουν βελτίωσης να φέρουν καλές βέλτιστες πρακτικές, mm-hmm. να καταρτήσουν το προσωπικό τους. Υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης και από το ΨΕ και από το παρατηρητήριο. Και γενικά, αλλά και ο κόσμος ο ίδιος, να αλλάξει την νοοτροπία. Δεν σταματώ μια καταγγελία
Γιατί φοβάμαι ότι ένα συγκεκριμένο ίδρυμα, το οποίο υπήρξε θύμα ο δικός μου άνθρωπος, ότι θα έχει σε εισαγωγικά μια ανεκδικητική συμπεριφορά. Είχαμε πολλές καταγγελίες που τους επήραμε εμείς ήδη στην αστυνομία και τη σταμάτησαν. Δεν την προχώρησε. Ωραία, θα έρθω. Λοιπόν, τι πρέπει να κρατήσουμε από τη συζήτησή μας, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και έχει να κάνει με ψυχές και πολύ ευαίσθητες μάλιστα. Ορίστε. Εγώ θέλω να καθησυχάσω τα. Σαν σύνδεσμος, τα άτομα τα οποία πηγαίνουν σε μέλη του συνδέσμου μας, ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τους ηλικιωμένους. Έχουμε τις συναντήσεις μας, μιλούμε για όλα τα θέματα. Εγώ συγκεκριμένα έχω καλέσει και τον κύριο Αντωνίου πέρσι το καλοκαίρι. Κύριε Αντωνίου, τον είχα πάρει τηλέφωνο και του είπα ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί δουλεύουμε για το ίδιο θέμα. Για να περνούν καλά οι ηλικιωμένοι. Σωστό. Έστω είναι στο ίδρυμα, έστω είναι στο σπίτι. Πάρα πολύ σημαντικό να έχει μια ασφάλεια, μια φροντίδα ο ηλικιωμένος. Ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθούμε. Για τα άτομα τα οποία μπορούν να καθιστούν, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα. Ωραία. Να πάρουμε την απάντηση, ναι, από τον κύριο Αντώνη πάνω σε αυτό που είπα. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν ήδη καθιστεί για το ίδιο θέμα. Κύριε Αντωνίου, το δικό σας σχόλιο πρέπει να κρατήσουμε σήμερα. Γίνεται ένα μεγάλο βήμα αύριο. Αύριο γίνεται και επίσημα η σύσταση του φορέα τρίτης ηλικίας. Είναι μια πρωτοβουλία της Υπουργού της Δέτας της Εμιλιανίδου, την οποία συγχαίρομαι και δημόσια, γιατί επιτέλους κάποιος πολιτικός είχε την ιδιαίτερη ευαισθησία να αγγίξει το θέμα της τρίτης ηλικίας. Άρα αύριο έχουμε από την κυβέρνηση τη σύσταση φορέα τρίτης ηλικίας. Ακριβώς. Ευελπιστώ ότι μέσα από τον φορέα θα δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες για να καλυτερέψουν ορισμένα πράγματα τόσο και στα γεροκομεία που χρήζουν βελτίωσης, όσο και στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Γιατί κάποιος πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια, να είναι ενεργός πολίτης και να διαβιεί σε συνθήκες αποδεκτής διαβίωσης. Κρατάω ολόκληρη τη φράση σας. Οποιοδήποτε έχει δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Και μας πάει στο ρεπορτάζ της Μαρίας της Ανδρονίκου. Και δικής του επιλογής που θα διαμένει. Ακριβώς. Πάρα πολύ σημαντικό.